άνθρωποι καταναλώνουν αυτή τη στιγμή μέσω όρο 4,8 ώρες μόνο στα social media, φαντάσου. Αλλά σε Βραζιλία, Ινδονησία και Νότια Κορέα είναι πάνω από 5 ώρες. Αυτό σημαίνει ότι το 70% είναι online αυτή τη στιγμή στα social media. Συγκεκριμένα, το 82% των Ελλήνων είναι στα social media, από τον γενικό πληθυσμό, και 16 ηλικία μέχρι 24 ετών είναι στο 97%. Αυτόματα όμως, οι πιο μεγάλες ηλικίες, 55 μέχρι 64 ετών, είναι στο 62% έναντι του 2020 που ήταν στο 59%. Βέβαια, μπορώ να σου πω ποιες είναι οι πιο συχνές εφαρμογές που χρησιμοποιούν με ποσοστά αυτή τη στιγμή οι άνθρωποι. Είναι στο 79% το Facebook, πρώτο δηλαδή στην επιλογή, το 51% στο Instagram και 45% στο YouTube. Τέλος, θα σου πω ότι το 90% των παιδιών, ηλικίες μεταξύ 5 μέχρι 12 ετών, είναι online αυτή τη στιγμή. Και το TikTok εννοείται είναι η πιο δημοφιλής εφαρμογή παγκοσμίως σήμερα. Σύνδρομο της φανταστικής δόνησης. Ο χρόνος όμως που σπαταλάμε γενικά στα social media έχει κάποιες ψυχολογικές συνέπειες. Σίγουρα έχει, γιατί ουσιαστικά μπορεί να μας δημιουργήσει έναν ψυχαναγκασμό. Και τι εννοούμε με τον ψυχαναγκασμό? Εννοώ ότι μπορεί να θέλουμε να κοιτάμε όλη την ώρα το κινητό μας, να δούμε αν έχουμε κάποια ειδοποίηση, αν έχουμε κάποιο μήνυμα. Μπορεί να μας προκαλέσει ουσιαστικά, θα το πω, ναι, γιατί όχι, αρνητικά συναισθήματα. Μια πίεση του στείλω ότι αν έχουμε ένα φόβο να κοινωνικοποιηθούμε, ότι αν απέχουμε από το κινητό και τα social media, μπορεί να χάσουμε κάποιο μήνυμα, να χάσουμε κάποια ειδοποίηση, και προφανώς δεν εννοώ για τη δουλειά. Εννοώ από την παρέα μας, τους φίλους μας, τους συγγενείς. Εννοείται πως βοηθούν τα social media για να κοινωνικοποιούμαστε και να μιλάμε με τους άλλους, απλά δεν χρειάζεται να υπάρχει υπερβολή σε αυτό το κομμάτι. Γιατί βλέπουμε ότι οι συνέπειες, ειδικά στην ψυχολογία μας, είναι σοβαρές. Από το σύνδρομο φανταστικής δόνησης. Κάτι έχω ακούσει αυτό, αλλά έχει να κάνει νομίζω με ουσιαστικά ότι μια φορά φαντάζεσαι σε εισαγωγικά ότι χτυπάει το κινητό σου ή και πας να το σηκώσεις, να δεις το κινητό, να το κοιτάξεις απλά. Ναι, ναι, ακριβώς αυτό είναι. Στην ουσία πιστεύεις ότι έχει χτυπήσει το κινητό σου, ότι είχες κάποια ειδοποίηση και πας να το κοιτάξεις. Έχουν γίνει και έρευνες και έχουν δείξει ότι 9 στους 10 φοιτητές υποφέρουν από αυτό το σύνδρομο. Και μάλιστα μαθητές λυκείου έχει βρεθεί ότι στο 89% έχουν και αυτοί τέτοιες εμπειρίες, με μάλιστα 10% αυτών να έχουν καθημερινές τέτοιες ψευδαισθήσεις. 9 στους 10. 9 στους 10. Μεγάλο ποσοστό. Πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό, και νομίζω ότι δεν ξέρω, το έχετε πάθει? Το έχω πάθει σίγουρα. Το έχω πάθει σίγουρα, το παθαίνω κάθε μέρα σε αυτό. Και εγώ συμφωνώ. Δεν μπορώ να θυμηθώ κάποιο περιστατικό, αλλά το μόνο που ξέρω είναι ότι πρέπει να το περιορίζουμε λίγο, γιατί οι συνέπειες όντως είναι σοβαρές, ειδικά σε μια διαπερίπτωση που όταν κιόλας δεν το καταλαβαίνεις όταν κάνεις. Πιο πολύ δεν έχει να κάνει με το ότι πιστεύεις ότι έχει χτυπήσει και δεν έχει χτυπήσει, πιο πολύ έχει να κάνει με το γεγονός ότι σε έχει επηρεάσει ψυχολογικά αυτό και σου βγαίνει πραγματικά να έχεις παρεστήσεις. Γι' αυτό πιστεύω πρέπει να βρούμε όμως και τους κατάλληλους τρόπους να το αντιμετωπίσουμε. Πώς περιορίζουμε όμως την υπερβολική χρήση των social media? Και τότε πώς πιστεύετε ότι πρέπει να το αντιμετωπίσουμε όλο αυτό? Σίγουρα δεν είναι εύκολο, αλλά υπάρχουν τρόποι, και σύμφωνα και με κάποιες έρευνες που έχουμε δει και έχουμε διαβάσει, σίγουρα όλοι διαβάζουμε στο ίντερνετ ότι τρόπους, ξέρω εγώ, τρεις τρόπους για να περιορίσετε τη χρήση. Για παράδειγμα, μπορούμε να απενεργοποιήσουμε τις ειδοποιήσεις μας για ένα χρονικό διάστημα τουλάχιστον, όχι για όλη την ημέρα, ή να τοποθετήσουμε το κινητό μας σε ένα διαφορετικό δωμάτιο για να μην μπαίνουμε στη διαδικασία να το ελέγχουμε όλη την ώρα. Και αφού κάνουμε αυτά τα πράγματα, σίγουρα να βρούμε δραστηριότητες οι οποίες θα μας βοηθήσουν να ξεφύγουμε λίγο από αυτό. Όπως για παράδειγμα ο αθλητισμός και το διάβασμα. Εμένα, ας πούμε, μου αρέσει το διάβασμα.
Ναι, και το διάβασμα και εμένα, ας πούμε, μου αρέσει αθλητισμός. Αλλά γιατί είναι σημαντικό να κάνουμε κάτι διαφορετικό? Φαντάζομαι γιατί έχει περισσότερα ωφέλη. Και επιπλέον, ξέρουμε όλοι και έχουμε διαβάσει ότι τα social media κατά κάποιον τρόπο περιορίζουν και λίγο την δημιουργικότητα και τον αυτοσχεδιασμό και γενικότερα όλα αυτά που χρειαζόμαστε στην καθημερινότητά μας και τα ερεθίσματα που παίρνει ο εγκέφαλος μπορούν να αναπτυχθούν με διαφορετικές δραστηριότητες. Για παράδειγμα, π.χ. το να πας για περπάτημα ή για τρέξιμο, σίγουρα προσωπικά σε μένα διευρύνει τον εγκέφαλό μου, συναντώ και παρέα και περνάς πιο ευχάριστα από το να είσαι μπροστά σε μία οθόνη όλη την ώρα. Ναι, και ας πούμε όταν διαβάζεις, διευρύνεις τους ορίζοντές σου, μαθαίνεις καινούργια πράγματα, διαβάζεις για ιστορίες, για απόψεις, για ψυχολογία, για το οτιδήποτε μπορεί να σε ενδιαφέρει και πραγματικά έχεις γνώσεις παραπάνω. Κάτω πίσω στο social media σίγουρα δεν έχεις. Μπορεί να διασκεδάζεις, αλλά στην ουσία δεν σου προσφέρει κάτι αυτό μακροχρόνια. Αντίστοιχα και στον αθλητισμό, πάντως. Φυσικά. Και στον αθλητισμό, ας πούμε, αυτό που γίνεται είναι ότι πλάθεις το σώμα σου, το χρησιμοποιείς, αθλείσαι, βελτιώνεις την υγεία σου και τη σωματική και την ψυχική. Κάτι το οποίο στα social media, με τις έρευνες που έχουμε δει ότι γίνονται, μόνο κακό κάνουν όσο περισσότερο το χρησιμοποιείς. Τι θα κάνετε με τις ώρες που θα γλιτώνετε αντί να χρησιμοποιείτε social media?